Πολύ, βρέχει πιο πολύ από εκεί. Σήμερα εδώ το νέο μνημείο πεσότων αρκάδων αεροπόρων για να αποτίσουμε χώρο τιμή στους πεσότες αεροπόρους της περιοχής. Από το 1912, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες πτήσεις και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πολεμικές αποστολές από τους πρωτοπόρους της αεροπορικής ιδέας, άρχισε να πληρώνεται ο χώρος αίματος που ακολουθεί την πολεμική αεροπορία σε όλη την πορεία της. Ακολούθησαν η Βαλκανική πόλεμη, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η επεξεργατική εκστρατεία, ο δεύτερος παγκόσμιος, η Κορέα και η Κύπρος, τα τελευταία 40 χρόνια το Αιγαίο, παιδεία μαχών, ποτισμένα με το αίμα ηρωικών αεροπόρων. 16 πεσότες από την περιοχή της Αρκαδίας προσέφεραν το υπέρτατο αγαθό, την ίδια τους τη ζωή, στο βωμό της υπεράσπισης της πατρίδος τους και των ιδανικών τους. Η θυσία τους είναι το βαρύ τίμημα που πλήρωσαν οι ίδιοι, οι οικογένειές τους, η ελληνική κοινωνία και η πολεμική αεροπορία για τη διαφύλαξη των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Για τον λόγο αυτό, η πατρίδα οφείλει σε όλους ευγνωμοσύνη και τιμή. Οι αρχές τους, η αίσθηση του καθήκοντος και η πίστη στον παράγοντα άνθρωπο αποτελούν πολύτιμη ανακαταθήκη. Πήραντα στη γη τα άψυχα σιδερένια πτερά του για να μετάξουν στην αιωνιότητα με τα δικά του πτερά, δίνοντα σε εμά σήμερα την υπόμνηση, μια τιμή, την ελευθερία και αξιοπρέπεια. Το μνημείο σχεδιάστηκε, ανεγέρθηκε και μετεχνήθηκε από πιστά το 1824 με έμπνευση και καθοδήγηση από του πρωτατόχου που διατελέσατε διοικητέ μονάδα. Υποφέρα το υπτάμενο αποστρατεία Χρήστο Μινό και τα ξέρω το υπτάμενο Ανδρέα Μανολάκη αντίστοιχα. Τιμούμε τους πεσότες αεροπόρους Αρκαδίας, τους ήρωες που έδωσαν ό,τι πολιτικότερο είχαν, την ίδια τους ζωή και την προάσπιση της πατρίδας.
Οι ήρωες αυτοί βρίσκονται σε έντονες σελίδες ελληνικής ιστορίας για τη γενναιότητα που προθέτησαν και είναι οι Αντιποσπιναγός, ο Λοκοτρώνης Αθανάσιος από τη Ζούτεκα. Πιναγός, διακυκόστος Κωνσταντίνος από την Τρίπολη. Ο Επισμηνίας, Βαλκανάς Γρηγόριος από τους Κράτους Αρκαδίας. Ο Πιναγός, Παρταπίλιας Αναστάσιος από την Κεραστάρη. Ο Επισμηναγός, Θεοφανόπουλος Θεοφάνης από τη Λοτάρη Αρκαδίας. Ο Επισμηνίας, Σιώρης Κωνσταντίνος από το Ίσαρι. Αφάνατος! Ο Αντιπολογαγός, Τριανταφύλης Αθανάσιος από την Αιγαία. Ο Αντιποσπιναγός Πρώτης Αθανάσιος από την Τρίπολη. Ο Αντιποσπιναγός Βέριος Παναγιώτης από το Πατεσινίκο. Ο Αντιποσπιναγός Φίλιος Αθανάσιος από το Διάσιο. Ο Αντιποσπιναγός Διεκτός Κωνσταντίνος από το Ηλιοφόρη. Ο Αντιποσπιναγός Τυροβολάς Νικόλαος από τα Πρέπετα. Ο Αντιποσπιναγός Τυροβολάς Αναστάσιος και αυτός από τα Πρέπετα. Ο Αντιποσπιναγός Σταυρόπουλος Βασίλειος από την Επισκοπή. Εγώ προσωπικά, οι οικογένειες των πεζόντων Αρκάδων Αεροπόρων, σας ευχαριστούμε για την τιμή που κάνετε. Να σκίσετε αυτό το περίτατρο μνημείο για να τους θυμούνται όλοι, να μην τους ξεχάσουν. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τη συγκίνηση. Σας ευχαριστεί πολύ και ο Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πεζόντων Αεροπόρων, Πολυνιών Πεζόντων Αεροπόρων, για το μνημείο αυτό και για τη βοήθεια που προσφέρετε στις φιλοφανές οικογένειες. Μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Προέδρου μας, κυρία Παπαστάβρου Μιράντα, η οποία λόγω θεμάτων υγείας δεν μπορεί να παρευρεθεί. Εύχομαι καλές πτήσεις και ασφαλείς στην αεροπορία να γυρίζουν τα παιδιά στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους. Να μην ξανακλάψει καμία μητέρα, καμία γυναίκα να μην μείνει μόνη της. Κανένα παιδί να μην είναι ορφανό, χωρίς να έχει μακροημέρευση, υγεία, την προκοπή του τόπου, την ασφάλεια της Ελλάδος. Εγώ, κάθε φορά που έρχομαι καλεσμένη να προσφέρω ένα μνημείο, σε μια τελετή, ένα στεφάνι δάχτυνο, νιώθω πάρα πολύ μικρή, ασήμαντη. Και εμπνέομαι, γράφω μερικούς στίχους από την καρδιά μου. Όχι λογοτεχνικούς, μέσα από την ψυχή μου, από το συνέστημα. Επιτρέψτε μου να σας πω μερικούς στίχους να τους μοιραστώ μαζί σας. Πώς έγινε τούτο θέμα, να λείπω η αηδία από τα ουράνια και εγώ, μια ταπεινή γυναίκα, βάγνη καιρή, λιβάνη να πηγαίνω, τη συνήμη τους να πληθέσω. Τιμή και δόξα στους αεροπόρους, που αγγέλια τούτε γίναν, το Αιγαίο επιβλέπουν, απάθρισα τριτομετράτη. Μέτρο μίληψα την Ελλάδα, αλλημονώ σας δω λίγη χιόνι. Τάχα εσείς γίνατε φίλοι. Αν χρειαστεί θα αναστηθούνε, τα πάθια εδώ θα υπερασπιστούνε. Σας ευχαριστώ. Κάντες πεσόντες αεροπόρους εδώ στην 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης. 16 παλικάρια από την Αρκαδία έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους ζωή, για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, η Αρκαδία μας και η Ελλάδα μας. Τιμή και δόξα σε αυτούς που δεν υπολόγισαν το θάνατο,
και έδωσαν στους ουρανούς εκεί ψηλά το πολυτιμότερο αγαθό που είχα. Θέλω να πω ότι ήταν παιδιά από όλη την Αρκαδία, ήταν από τη Μεγαλόπολη, από το Ίσαρι, από τα Βέρβαινα, από την Τρίπολη και είχαμε και έναν πατριώτη και από την τοπική κοινότητα Ελοχωρίου, από το χωριό μου, τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο. Τιμή και δόξα λοιπόν στα νέα παλικάρια που έδωσαν τη ζωή.